75 χρόνια μετά την απελευθέρωση από το Σοβιετικό στρατό του Auschwitz, του χειρότερου στρατοπέδου θανάτου των Ναζί, η ανθρωπότητα θυμάται μία από τις πιο μελανές σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας. Μίας ιστορίας που άφησε πίσω τις 6 εκατομμύρια νεκρούς, άντρες, γυναίκες και παιδιά, που δολοφονήθηκαν κατά τη 12χρονη διάρκεια του Ολοκαυτώματος των Εβραίων. Η απαρχή έγινε το 1933 όταν ο Αδόλφος Χίτλερ έγινε καγκελάριος της Γερμανίας και οι Ναζί άρχισαν την καταδίωξη των Εβραίων. Οι χειρότερες σελίδες της ιστορίας γράφτηκαν από το 1942 μέχρι και τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν βρισκόταν σε εφαρμογή η λεγόμενη «τελική λύση» στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εκεί κατέληξαν εκατομμύρια Εβραίοι, με τους περισσότερους να θανατώνονται με αέρια στις ειδικά σχεδιασμένες αίθουσες. Αύριο, ηγέτες και επιζώντες της ναζιστικής θηριωδίας θα βρεθούν εκεί, στο Auschwitz, για να αποτίσουν φόρο τιμής. Τιμώντας τα θύματα του Ολοκαυτώματος, οι πρεσβείες Ισραήλ, Γαλλίας και Γερμανίας διοργάνωσαν προβολή του μνημειώδες δεκάωρου ντοκιμαντέρ του Klon Lanzmann Shoah, που σημαίνει εξολόθρευση. It's something that maybe now seems unimaginable, but it did happen, and the younger generations should know about it, so that it would never happen again. It's very important that together with Cyprus we commemorate the Holocaust. And we fight against antisemitism. Το ντοκιμαντέρ εξιστορεί την ιστορία του Ολοκαυτώματος μέσα από συνεντεύξεις με επιζώντες, μάρτυρες αλλά και δράστες. It's very important for me. This film was I'm Polish. This film was shown couple of years, I mean not couple of years, some years ago in Poland and I had never had a chance to see it. So. Το ντοκιμαντέρ έχει αφήσει εποχή και αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς. Οι ιστορίες καταγράφηκαν σε 14 χώρες στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80.